ποιος ήταν ο πρώτος, αλλά θέλω να μου περιγράψεις τον πρώτο που ήρθε και σου είπε «Γεια σου, ομορφούλα, ας πούμε, θες να βγούμε και το βράδυ και εγώ είμαι εδώ για σένα». Κοίταξε, ο καθένας εκφράζεται με έναν τρόπο. Εγώ το αντιμετώπισα διαφορετικά. Το αντιμετώπισα πιο ύπουλα, να το πω. Πιο έξυπνα, να το πω. Δεν ήρθε κάποιος να μου πει ευθέως αυτό το πράγμα. Απλά με προσέλαβαν κάπου και μου ανέθεσε ο επικεφαλής από τις πρώτες μέρες, παρόλο που ήμουν νέα ακόμα, να κάνω πολύ σημαντικά πράγματα, μεγάλες συνεντεύξεις, τις οποίες εγώ τις έφερνα σε πέρας, του έφερνα τις συνεντεύξεις, τις πρόβαλαν και πολύ γιατί ήταν καλές συνεντεύξεις και εσύ να τις έπαιρνες, θα έπρεπε να προβληθούν. Ήμουνα πολύ ευτυχής. Λέω, βρήκα δρόμο. Αναγνωρίζεται η αξία μου. Τον ιδανικό προϊστάμενο, έτσι. Αυτό συνεχίστηκε για 2 μήνες. Μα, 3, δεν νομίζω παραπάνω. Ώσπου άρχισα να δέχομαι κάποιες προσκλήσεις, όπως τις λες. Να πιούμε καφέδες και τα λοιπά. Εντάξει, μέχρι εκεί ήταν απλά τα πράγματα. Η δουλειά προχώραγε κανονικά. Μια μέρα με φώναξε στο γραφείο του να συζητήσουμε προφανώς κάτι για δουλειά. Έκλεισε την πόρτα και κλείδωσε κιόλας. Εγώ όταν άκουσα το κλειδί λέω, όχ, το κλειδί δεν είχε νόημα εκείνη την ώρα. Και μου επιτέθηκε σωματικά κατευθείαν. Α, στην ψύχρα κατευθείαν. Mm. Είπα, εάν δεν ξεκλειδώσετε τώρα την πόρτα θα πατήσω τις φωνές, θα ουρλιάξω αμέσως. Πληθυντικό. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν στο πληθυντικό, στον ελληνικό. Δεν θυμάμαι. Αντώνη. Άνοιξε την πόρτα, βγήκα έξω. Το αμέσως επόμενο διάστημα είχε μία αποκλιμάκωση του επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, αντί να συζητάμε τι θα κάνω ως μεγάλο θέμα που είχα αρχίσει και έκανα, η συζήτηση πια από τους αρχισυντάκτες και όχι από τον ίδιο, ήταν κάτι στο επίπεδο των φαρμακείων, κάτι παραπάνω και εκεί. Κράτησε κάνα μήνα αυτό, 1,5, κατάλαβα ότι αυτό έχει, είναι το αποτέλεσμα αυτού που είχε συμβεί και πήρα το καπελάκι μου, λένε, πήρα την τζαντούλα μου και έφυγα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι κάποια στιγμή, αφού είχε περάσει ένα διάστημα, κάνας μήνας, 2, με πήρε τηλέφωνο, με πήραν τηλέφωνο για να πάω να πληρωθώ, γιατί δεν είχα πάρει χρήματα. Και είπα, απάντησα ότι εγώ δεν δουλεύω πια εδώ, δεν χρειάζεται να πληρωθώ, γιατί έλειψα 1 μήνα, ξέρω εγώ πόσο έλειπα ήδη. Τότε μου διεμηνήθη με κάποιο τρόπο ότι αν δεν γυρίσω πίσω ή εν πάση περιπτώσει έτσι όπως έχω φερθεί, δεν θα βρω πουθενά άλλου δουλειά. Αυτό. Αλλά εγώ βρήκα δουλειές παντού, δεν υπήρχε θέμα. Και δεν γύρισες και τα λοιπά. Όχι. Εννοείται. Στο μήκος του χρόνου, στις δεκαετίες που πέρασαν, μάθαινα ότι αυτό συνέβαινε σε μια τεράστια γκάμα γυναικών που δούλευαν στο ίδιο μέρος που δούλεψα τότε εγώ. Από τον ίδιο άνθρωπο. Ναι. Αυτό ήταν ένα κοινό μυστικό, αυτό που λέμε τώρα, ποια είναι τα κοινά μυστικά. Η δουλειά μας επιβάλλει να είμαστε και εκείνοι πολλές φορές που κάνουμε πρώτο βήμα να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο για μια συνέντευξη, για μια γνωριμία, ναι, κτλ. Από συνεντευξιαζόμενο ή από άνθρωπο τον οποίο ήθελες να προσεγγίσεις επαγγελματικά. Έχεις δεχτεί παρενόχληση. Βέβαια. Έχω δεχτεί από παλαιό πολιτικό, πολύ μεγάλο όνομα, πολύ παλιός πολιτικός. Και πολύ μεγάλο όνομα που μου την έπεσε κανονικά μες στο γραφείο, έτσι. Και εκεί σηκώθηκα και έφυγα απλά. Πάει η συνέντευξη. Η συνέντευξη δεν έγινε, ναι. Στην ψύχρα. Στην ψύχρα, στην απόλυτη ψύχρα. Εκεί θυμάμαι τώρα, ξέρεις, αυτό το είχα ξεχάσει, είχε μπει πίσω στη μνήμη, τώρα το θυμήθηκα. Είχα αναρωτηθεί και είπα ότι για να το κάνει αυτό σημαίνει ότι το κάνει συνέχεια. Πρέπει να το είχε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν το έκανε σε μένα πρώτη φορά.
Αν με ρωτήσει αν τον έβλεπα έκτοτε και του μιλούσα, του μεγάλου αυτού πολιτικού, βέβαια, όπου τον συναντούσα έξω και τα λοιπά, του μιλούσα, δεν υπήρχε θέμα. Μαζεύτηκε καθόλου. Δεν τον εκτιμούσα, βεβαίως, εννοείται, αλλά δεν τον εκτιμούσα πια καθόλου, ούτε σαν πολιτικό. Είχα πια πλήρη εικόνα. Για μένα δεν υπήρχε ως πολιτικός, γιατί δεν μπορεί να είσαι καλός πολιτικός όταν έχεις αυτές τις συμπεριφορές. Αποκλείεται, δεν μπορεί να είσαι.